κρίνω στην Αγία της Πάτρας από το άδικο χαμό, από το άδικο τέλος ενός νέου ακόμη ανθρώπου που χάθηκε στον βωμό της ασφάλτου. Ο 27χρονος Θανάσης Νικόπουλος είχε τραυματιστεί την 1η Νοεμβρίου. Έδινε μάχη στην εντατική, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και έφυγε χθες το πρωί. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει το παιδί αυτό. Δεν υπάρχουν λόγια. Εντάξει, ήταν τόσο γενναίος. Σήμερα έγινε η κηδεία του από τον ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Αγιά. Ωστόσο, με το θάνατό του, ο Θάνος δίνει ζωή στους συνανθρώπους μας, αφού τα όργανα του δόθηκαν για μεταμόσχευση. Ήταν πλήγμα μεγάλο, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι αδύνατο. Τόρισε τα όργανα και παρόλο την καθυστέρηση που ξέρετε δεν υπάρχουν και στην Ελλάδα έτσι γρήγορες ενέργειες. Εντάξει, οι γιατροί κάνανε ό,τι μπορούσαν. Είναι δώρο ζωής για κάποιους ανθρώπους. Εμείς λυπόμαστε που χάσαμε το φίλο μας. Τώρα τι να σου πω, 27 χρονών παιδί ήταν. Το ατύχημα συνέβη όταν φεύγοντας από τη δουλειά του στα τζάμπο της Βέσο Μάρε και καθώς εκινήτο στην Αγίου Ανδρέου, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε κράσπεδο και στη συνέχεια εκτινάχθηκε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.